Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Σας καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube και σήμερα είμαι σοκαρισμένη. Και οι περισσότεροι που είστε πολύ καιρό εδώ στο κανάλι θα το γνωρίζετε ότι το έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες. Και για να σοκαριστώ σημαίνει ότι αυτή η ιστορία είναι συγκλονιστική. Η αφήγηση με την οποία μεγάλωσα ήταν ένα ψέμα. Η μάνα μου είναι καρανάρκησος και με φλόμωσε στα ψέματα. Αυτό είναι ο τίτλος του βίντεο. Είναι ένα email το οποίο ήρθε από μία φίλη, η οποία βρίσκεται πολύ καιρό στο κανάλι και είναι ένας αγωνιζόμενος άνθρωπος. Αντιλαμβάνομαι ότι μετά από δύο βιωματικά βίντεο που ανέβασα τον Αύγουστο, ένα το οποίο ανέβηκε στο κανάλι της, την παραμονή του 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου, όπου είχε τον τίτλο «Αναπολώδιο 15 Αυγούστου» από την εφηβική μου ηλικία, παιδική και εφηβική ηλικία και το άλλο που ανέβηκε στις 17 Αυγούστου και είχε τίτλο «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου», όπου αφηγούμουν τα τραγελαφικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη 17 Αυγούστου 1996 στη δική μου ζωή. Αντιλαμβάνομαι ότι αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κανάλι για αυτό το λόγο επειδή είναι τραυματισμένα παιδιά μέσα σε σώματα ενηλίκων. Άνθρωποι καλοήθης οι οποίοι προσπαθούν να βάλουν μια τάξη στα συναισθήματα τους, μια τάξη στις αναμνήσεις τους, να βρουν τον εαυτό τους μέσα στο χάος, ταυτίστηκαν με τις δικές μου εξομολογήσεις και νιώθουν πιο άνετα να μου γράψουν η δική τους ιστορία η οποία σαφέστατα μπορεί να είναι και πολύ πιο δύσκολη από τη δική μου. Εντάξει, σε, σε καμία περίπτωση δεν διεκδικώ τα πρωτεία στην παιδική κακοποίηση ή τα πρωτεία σε μια οικογένεια η οποία δεν είναι υγιής. Η φίλη αυτή λοιπόν είναι πάρα πολύ καιρό εδώ στο κανάλι, τη θυμάμαι από την αρχή του καναλιού και γράφει. Αγαπημένη μου θέκλα χαίρετε, γεια σου κόρη, γεια. Σε παρακολουθώ καθημερινά και σε ευχαριστώ για όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις που μας προσφέρεις, οι οποίες καλυτερεύουν τη ζωή μας. Χαίρομαι, χαίρομαι, χαίρομαι τα βίντεο μας να είναι αφορμή, να είναι αιτία, να είναι εργαλείο για να καλυτερεύουν οι ζωές των ανθρώπων που τα παρακολουθούν. Θα ήθελα να σου διηγηθώ την ιστορία μου και να ακούσω την άποψη και τις συμβουλές σου. Είμαι μία γυναίκα γύρω στα 50. Πίτιδες δεν λέω επακριβώς την ηλικία της φίλης γιατί θέλω να προστατεύσω την ταυτότητά της. Είμαι γύρω στα 50 και έχω και άλλα αδέρφια. Έχω μία μεγαλύτερη αδερφή κατά 10 χρόνια, η οποία αυτή η αδερφή είναι τεροθαλής. Την απέκτησε η μάνα μου στον πρώτο της γάμο. Και έχω και δύο αδέλφια από το γάμο της μάνας μου με τον πατέρα μου, κατακρίβεια και από το διαζύγιο της μάνας μου με τον πατέρα μου ή από τη διάσταση της μάνας μου με τον πατέρα μου. Το ένα από τα αδέρφια μου γεννήθηκε πριν από εμένα, είναι μεγαλύτερο από εμένα και το άλλο το απέχτησε η μάνα μου κατά το διάστημα που ήταν σε διάσταση με τον πατέρα μου και συνέχιζα να έχουν επαφές. Αρρωστημένη οικογενειακή κατάσταση, προβληματική στο έπακρο. Ακούστε. Οι γονεί μου πήγαν σε διάσταση όταν εγώ ήμουν 6 ετών. Αυτό που γνώριζα σε όλη μου τη ζωή και τα πράγματα που άκουγα με κάθε ευκαιρία από τη μάνα μου ήταν ότι ο πατέρας μου ήταν ένας γυναικάς, πότης, αχαΐρευτος τύπος, ήταν ο υπέτειος του χωρισμού τους και η σύντροφος του την οποία ονομάζει η, η κοπέλα η πέτρα του σκανδαλού και η Χ, όπου Χ το όνομα της συντρόφου του πατέρα της. Μάλιστα, σε κάποια από τις πολλές φορές που τον κατηγορούσε, δηλαδή η μάνα μου, τον πατέρα μου, μου είχε πει ότι όταν ήταν έγκυος το αδερφάκι μου το πρώτο που είχε από το γάμο με τον πατέρα μου, δηλαδή το αδερφάκι το οποίο είναι μεγαλύτερο από τη φίλη, όταν ήταν έγκυος με αυτόν, αυτός έτρεχε στην πόρνη. Έλεγε με έμφαση ότι η Χ η μπιπ, η πόρνη της κατέστρεψε τη ζωή. Η μάνα μου έλεγε ότι η χ του έκανε μάγια, ότι ήταν μια μπιπ και μια βρώμα. Όταν ήταν εκνευρισμένη και έβγαινε εκτό σε αυτού μας έλεγε θα σας στείλω στον πατέρα σας να ησυχάσω, να πάτε με αυτή τη βρώμα, τη βρωμισμένη, να δούμε αν θα σας αρέσει. Όταν το άκουγα αυτό πάγον ένιωθω ότι θα με εγκατέλειπε ο μοναδικό άνθρωπο που είχα στη ζωή μου, η μάνα τη δηλαδή, και θα πήγαινα σε μια ξένη και μάλιστα μάγισσα με έναν πατέρα σχεδόν άγνωστο. Θέλω να σου τονίσω ότι η μάνα μου φρόντισε να είμαστε αποκομμένοι από όλους τους συγγενείς και από τις δύο πλευρές. Άλλες φορές πάλι έτρωγα ξύλο για πράγματα που έκαναν τα αδέρφια μου και εκνευριζόταν η μάνα μου Έστω και αν εγώ διαμαρτυρόμουν ότι δεν έφταιγα. Αδικίες δηλαδή. Όταν ήμουν γύρω στα 10 χρόνια, ο πατέρας μου άρχισε να έρχεται να μας πηγαίνει βόλτα. Μια φορά κάθε τόσο. Τα προηγούμενα χρόνια δεν μας έβλεπε ο πατέρας μου γιατί είχαν δικαστικές διαμάχες. Όταν άρχισα να γνωρίζω τον πατέρα μου, τον τρεπόμουν πολύ. Τον έβλεπα σαν ξένο. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, που ο πατέρα μου άρχισε να έχει επαφέ μαζί μα. Δεν θυμούμε πόσο κράτησε αυτό. Οι γονεί μου αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία και τα ξαναβρήκαν. Χώρισαν. Ήταν για πάνω από πέντε χρόνια σε διάσταση. Έκαναν κι άλλο παιδί όταν σε διάσταση. Ο πατέρα τη είχε άλλη σχέση. Μόλι κέρδισε από το δικαστήριο δικαίωμα επισκέψεων και άρχισε να βλέπει τα παιδιά, αποφάσισαν οι γονεί να τα ξαναβρούν. Η ψυχοπαθολογική έλξη στο ζευγάρι των σου έδινε και έπαιρνε. Μπορεί να δίνει και να παίρνει ακόμη. Αποφάσισα λέει να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία και τα βρήκαν. Αν και πατέρας μου έμενε μαζί μας στο σπίτι μας, αποδείχτηκε τελικά ότι δεν είχε ξεκόψει από τη χή. Μια φορά θυμάμαι, καλοκαίρι, να είμαι μόνη στο σπίτι με τον πατέρα μου, να χτυπάει το τηλέφωνο και να το απαντάω εγώ. Μία γυναικεία φωνή τον ζητούσε στο τηλέφωνο και εγώ τον κάλεσα να έρθει στο τηλέφωνο. Αργότερα και τι δεν είχα ακούσει από τη μεγαλύτερη αδερφή μου. Θυμίζω ότι η μεγαλύτερη αδερφή της κοπέλας είναι η κόρη από τον πρώτο γάμο της μάνας της. Μου φώναζε πως είμαι παλαβή, πως είμαι ηλίθια. Γιατί του φώναξες αυτή ήταν η βρώμα και θα πάει να την βρει. Όπως και έγινε. Μια ζωή αυτούς τους χαρακτηρισμούς άκουγα από τη μάνα μου και την αδελφή μου. Το ηλίθια και το παλαβή. Τι περίμεναν να καταλάβει ένα παιδί από ένα τηλεφώνημα. Έλα μοντε. Και ο πατέρας σου τα ξαναβρήκε με τη χή επειδή του φώναξες να έρθει στο τηλέφωνο. Θα τα ξαναβρεις καν η αργοτερα η αδελφη μου έλεγε ότι εγώ έφταιγα που χώρισαν οι μου. Πώς, πώς μπορούσε να μου ρίχνει ευθύνη σε ένα παιδί Μπορούσε γιατί ήταν αρκισάρα Και τότε εκείνη ήταν ενήλικας όταν το έκανε Αυτά και πολλά άλλα είχε κάνει η αδερφή μου στην πορεία της ζωής μου Μας λέει και στη συνέχεια για την αδερφή της Η οποία είναι περιπτωσάρα με την κακή έννοια Όχι με την καλή έννοια Κατά το διάστημα εκείνο που έμενε μαζί μας ο πατέρας μου Δεν θυμούμε πόσο κράτησε αυτό Υπήρχαν αμέτρητοι καυγάδες και ζούσαμε σε μια εμπόλεμη κατάσταση. Μια μάνα να φωνάζει στερικά και ο πατέρας μου να είναι αμήλυτος ή μεθυσμένος... μετά από κάθε καυγά να τον διώχνει, να κλαίει και να κλαίω κι εγώ μαζί της. Σημειώστε το μεθυσμένος. Και θυμηθείτε αυτά που είπαμε για τη σχέση αλκοολισμού και ναρκισισμού. Να είναι η μάνα μου μελαγχολική η ψυχή μου να πονάει να την βλέπω σε τέτοια κατάσταση και να μισώ τον πατέρα μου για όσα περνούσαμε. Πώς στρέφεται ένα παιδί εναντίον ενός γονιού ακόμη και όταν το ζευγάρι είναι μαζί. Αυτό που λέγαμε και προχθές ότι η γονική αποξένωση μπορεί να συμβαίνει μέσα σε ένα ζευγάρι που είναι μαζί αλλά είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και μισεί ο ένας τον άλλο. Να σημειώσω ότι παρόντε παρόντες τους καυγάδες ήμασταν μόνο εγώ και το μικρότερο αδερφάκι μου. Οι άλλοι δεν ήταν στο σπίτι. Άρα εσύ και το παιδί που έκανε η μάνα σου μετά από σένα, ήσασταν μπροστά και ήσασταν μάρτυρες στους καυγάδες του γονέου σας όταν τα ξαναβρήκαν για όσο διάστημα τα ξαναβρήκαν. Ξανάσμιξαν τα τέρατα, μη χάσουν. Αυτό το κλίμα συνεχιζόταν, η ψυχολογία μας είχε κλονιστεί. Τα βρήκαν για τα παιδιά φαίνεται το ζευγάρι τη χρονιά. Not. Έλεγε θα τον διώξω και εμείς τις λέγαμε διώξε τον να ησυχάσουμε και όταν αυτό έγινε πραγματικά ηρεμήσαμε. Ο πατέρας μας επέστρεψε στη Χ. Και αυτή η Χ καλό θύμα της υπόθεσης αυτής. Ε. Καλό θύμα και αυτή η Χ. Ο πατέρας μου έδινε διατροφή στη μάνα μου όμως δεν αρκούσε. Περνούσαμε δύσκολα Υπήρξαν φορέ που δεν είχαμε χρήματα και το φαΐ ήταν λιγοστό. Η μητέρα μου εργαζόταν, βασανιζόταν να μας μεγαλώσει. Τα απογεύματα μας πήγαινε μαζί της στη δουλειά, αφού δεν είχαμε κάπου να μας αφήσει. Τώρα δεν ξέρω πώς η διατροφή της έδινε και αν όντω η διατροφή δεν έφτανε για να επιβιώσετε ή αν αυτή τα ξόδευε αλλού. Δεν ξέρω. Τώρα με όσα γράφεις στη συνέχεια, για όσα έχεις μάθει πρόσφατα, αρχίζω να τα αφισβητώ και αυτό. Όταν κόντευαν Χριστούγεννα ή Πάσχα και ζητούσαμε από τον πατέρα μου να μας αγοράσει καινούρια ρούχα, αφού όλο τον υπόλοιπο χρόνο την βγάζαμε με αποφόρια, ποτέ δεν μας έλεγε εντάξει θα σας δώσω χρήματα να πάρετε καινούρια ρούχα. Έτσι η μάνα μου μας έβαζε να τον παίρνουμε τηλέφωνο εβδομάδε πριν και να τον βρίζουμε με σχρόλογα, το οποίο μας υποδείκνει η μάνα μου και όταν κλαίγαμε από το παράπονο και γινόταν η ψυχή μας μαύρη, τελικά μας έδινε χρήματα. Μάλιστα, η μάνα ορμήνευε τα παιδιά, τα δασκάλευε να λένε σχρόλογα στον πατέρα. Να πω ότι ο πατέρας μου ποτέ δεν μας είπε ένα άσχημο λόγο, ό,τι και να ακούγει από εμάς. Αυτό όμω δεν τον καθιστά άγιο και δεν τον καθιστά ορθό. Το ότι δεν σας είπε ένα άσχημο λόγο, καλά έκανε και δεν σας είπε, πάλι όμως δεν σας προστάτευσε. Μα έλεγε επίση να μην μιλάμε στον μπαμπά μα όταν τον βλέπαμε με τη χ. Να κάνουμε πω δεν τον ξέρουμε. Και αν να το δω, δεν του μιλούσα. Και μέσα μου ένιωθα πόνο και μίσο για αυτή τη γυναίκα τη χ που είχε καταστρέψει την οικογένειά μα. Μια... άλλη γυναίκα σε συνεργασία με τον πατέρα σου είχαν καταστρέψει την οικογένειά σα, όχι η κυρία Χ. Η μητέρα μου έκανε και αυτή δεσμούς με διάφορους παντρεμένους και τραβούσε και εμένα και τον αδερφό μου μαζί της τέλεια μια φορά μας πήρε σε ένα άδειο διαμέρισμα με τη δικαιολογία ότι ο διοχτήτης του διαμέρισματος, ο οποίος ήταν παρόν ήθελε να τις δείξει το διαμέρισμα για να του δώσει κάποιες γνώμες δεν δηλαδή, ξέρω τι μας άφησε στο καθιστικό λέγοντας μας μείνετε εδώ Πήγαν σε άλλο δωμάτιο και έκαναν πολλή ώρα να βγουν. Εμείς αμίλητοι και ακούνητοι να περιμένουμε. Τι μάνα ήταν αυτή. Πώς μπορούσε να βγάζει τα μάτια της και έξω να είναι τα ανήλικα παιδιά της. Δεν φοβόταν μήπως παθαίναμε κάτι. Ήμουν πλέον σε ηλικία που άρχισα να καταλαβαίνω. Υπήρξαν και άλλες φορές. Μια σχέση την έφερνε και σπίτι. Καθόμασταν το βράδυ και βλέπαμε τηλεόραση και όταν πηγαίναμε για ύπνο αυτός δεν έφευγε. Περίμεναν να κινηθούμε για να έχουν το ελεύθερο, το σπίτι μικρό, το υπνοδωμάτιο δίπλα στο καθιστικό, μια πόρτα το χώριζε. Ένα από αυτά τα βράδια ξύπνησα. Άκουγα θόρυβο στο χαλί, σηκώθηκα, στάθηκα πίσω από την πόρτα. Ήθελα να διαπιστώσω αν όντω ο θόρυβος ήταν αυτός που υποψιάστηκα. Είπα μέσα μου στον εαυτό μου άνοιξε την πόρτα. Ένιωθα θυμό και αηδία μαζί για την εσχρότητα της μάνας μου. Έβαλα το χέρι μου στο χερούλι και ξαναείπα άνοιξε την πόρτα. Όμως δεν τόλμησα να το κάνω. Ήθελα να ρεζιλέψω την μάνα μου, να νιώσει άσχημα για αυτό που έκανε ξεδιάντροπα χωρίς να νοιάζεται για τα παιδιά της. Γιατί άραγε δεν τόλμησα, όπως πάντα δεν είπα τίποτα Αφού και να έλεγα, θα με έβγαζε τρελή σε αυτό το σημείο, θέλω να πω ότι ένα γονέα, ένα πατέρα, μια μητέρα, ένα μονογονιό εννοείται και έχει δικαίωμα να έχει ερωτική ζωή και να έχει σεξουαλική ζωή. Το θέμα είναι πώ παρουσιάζει στα παιδιά του με τα οποία διαμένει τη νέα του ερωτική ζωή. Αν δημιουργήσει μια σχέση αγάπη, εκτίμηση, σεβασμού, μια σχέση που ονομάζουμε σοβαρή σχέση στην καθομιλουμένη, ή μια μονογαμική σχέση εμπιστοσύνη και εκτίμηση. Και στα πλαίσια αυτή τη σχέση και τα παιδιά γνωρίζουν τον νέο σύντροφο τη μητέρα ή τη νέα σύντροφο του πατέρα ή τη νέα σύντροφο τη μητέρα ή τον νέο σύντροφο του πατέρα, γνωρίζουν τον νέο πρόσωπο. Εκείνο το νέο πρόσωπο ενσωματώνεται στη ζωή των παιδιών και εννοείται ότι θα έχει και ερωτική και σεξουαλική ζωή το ζευγάρι όπως έχει ένα ζευγάρι που έχουν κάνει μαζί τα παιδιά τους. Δεν σημαίνει ότι αν έχουμε παιδιά α, σε βρεφική ηλικία, σε νηπιακή ηλικία, σε παιδική ηλικία, σε εφηβική ηλικία ότι δεν θα έχουμε σεξουαλική ζωή. Όμω οι συνθήκε κάτω από τι οποίε έχουμε αυτή τη σεξουαλική ζωή μπορεί να είναι δύσκολε για τα παιδιά μα. Για παράδειγμα, αυτή η μάνα μιλούσε πολύ άσχημα για το σεξ και τη σεξουαλική ζωή, μιλούσε πολύ άσχημα για τη νέα σεξουαλική ερωτική σύντροφο του πατέρα, την κυρία Χ μιλούσε με μισογενισμό και με πουριτανισμό όσον αφορά στο σεξ και στις σεξουαλικές σχέσεις και την ίδια ώρα η ίδια έκανε στην ουσία αρπαχτές με τα παιδιά της σε πολύ κοντινό χώρο. Δεν θα τραυματιστεί ένα παιδί αν γνωρίζει ότι ο πατέρας μου χώρισε με τη μάνα μου, χώρισαν οι γονείς μου, η μάνα μου χώρισε με τον πατέρα μου και έχει μία σχέση σεβαστική και είναι κανονική αυτή η σχέση μαθαίνουν τα παιδιά με τον ίδιο τρόπο, μαθαίνουν ότι και οι γονείς που τους γέννησαν, οι γονείς που τους μεγάλωσαν μπορούν, μπορούν και δικαιούνται και είναι φυσικό να έχουν σεξουαλική ζωή μεταξύ τους, ότι το ίδιο και μία σχέση αγαπητική και σεβαστική που έχει ο γονιό του ο ένας μετά που έχει χωρίσει. Φυσικά θα μου πείτε, μάμα είμαστε μόνο και δεν βρίσκουμε μία σχέση σοβαρή και αγαπητική και έχουμε και σεξουαλικές ανάγκες και αναγκαστούμε να κάνουμε αρπαχτές, αν αναγκαστεί να κάνει αρπαχτέ, αν επιλέξει να κάνει αρπαχτέ, δεν τη κάνει παρουσία των παιδιών σου. Βρίσκει ένα χρονικό διάστημα στο οποίο δεν είναι τα παιδιά παρόντα ή την ώρα που τα παιδιά βρίσκονται σε επικοινωνία με τον άλλο γονιό ή την ώρα που τα παιδιά είναι στο σχολείο του ή στα φροντιστήρια του και έχει την προσωπική σου ζωή η οποία επιλέγει ή τη χάνει να είσαι σε μια θέση που αναγκαστικά να επιλέγει να μην είναι στα πλαίσια μια σχέση. Αγάπη, συντροφικότητα και σεβασμού και τα παιδιά σου δεν έρχονται σε επαφή με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή για τα παιδιά δεν είναι κατανοητό πω η μάνα μα ή ο πατέρα μας θα πάει να κάνει μια αρπαχτή. Είναι όμω κατανοητό ότι η μάνα μα και ο πατέρα μα έχουν μια σχέση σεβαστική, είναι με έναν άνθρωπο και μοιράζονται τη ζωή του, έχουν συντροφικότητα, μοιράζονται την καθημερινότητά του και. Είναι ένα κανονικό ζευγάρι. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω. Σε καμία περίπτωση δεν καταδικάζω το να έχει μία γυναίκα μονογονέα ή ένα άνδρα μονογονέα να έχει προσωπική ζωή. Σε καμία περίπτωση δεν, κατα... δεν καταδικάζω τι σεξουαλικέ επαφέ χωρί να υπάρχει αγάπη. Είναι όλα ανθρώπινα, είναι όλα επιλογέ των ανθρώπων. Όμω χρειάζεται τα παιδιά μα να τα μεγαλώσουμε σε ένα κλίμα που να νιώθουν εμπιστοσύνη και να διδαχθούν την αγάπη. Να συμβαδίζει μαζί με τη σεξουαλική ζωή και όχι τη σεξουαλική ζωή ξεκομμένη από την αγάπη. Μεγαλώνοντα, θα συναντήσουν αυτό το φαινόμενο. Ναι, θα το συναντήσουν. Όμω, καλύτερα, όταν τα παιδιά μα είναι μικρά και όταν τα παιδιά μα είναι σε μια φάση που μεγαλώνουν και εξελίσσονται, να του προστατέψουμε από τι απογοητεύσει που επιφέρει, τι συναισθηματικέ απογοητεύσει που επιφέρει το να γνωρίσει ένα πρόσωπο, να δημιουργήσει ελπίδε γι' αυτό και μετά να εξαφανιστεί. Φυσικά. Επειδή άνθρωποι είμαστε και είναι φυσικό να μην τα καταφέρνουμε όλα τόσο καλά όσο θα θέλαμε, και είμαστε ευχαριστημένοι αν είμαστε good enough parent, στην περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχει συμβεί κάτι τέτοιο, είναι καλή ιδέα να καθίσουμε να εξηγήσουμε στα παιδιά μα ότι ε, μετανιώνω για εκείνε τι περιπτώσει, τι οποίε σου σύστησα κάποιον άνθρωπο, γνώρισε κάποιον άνθρωπο ο οποίο δεν ήταν για να μείνει στη ζωή μα. Και ένιωσε απογοήτευση μετά που τον είδε, μια-δύο-τρει φορέ και μετά δεν το ξανά ε, είναι, είναι πολύ έτσι ε, το θέμα, πολύ λεπτό, γιατί και οι συνθήκε κάποιων μονεγονεϊκών οικογενειών είναι ιδιαίτερα δύσκολε. Ε, στην περίπτωση αυτή, λέει η κοπέλα, ότι η μάνα της είχε αποκοπεί και από τι δύο πλευρέ της οικογένεια. Υπάρχουν άλλε περιπτώσει, τι οποίε. Ε, ένα μονογονέας είτε άντρα είτε γυναίκα, μπορεί να έχει κοινωνική απομόνωση και οικογενειακή απομόνωση και αποξένωση. Ε, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι. Ε, μπορεί να είναι το μαύρο πρόβατο ο μονογονέα ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να είναι ελάχιστε οι ώρε που έχει να μην έχει καθόλου χρόνο, στον οποίο να μην είναι τα παιδιά παρόντα. Πρέπει να φροντίζει όμω ε, όσο το δυνατόν περισσότερο να προστατεύει τα παιδιά από τις απογοητεύσει τη ενήλικη ζωή. Σε αυτή την τόσο τρυφερή ηλικία που βρίσκονται, με τον ίδιο τρόπο που χωρίζουμε από μια κακοποιητική σχέση για να μην βιώνουν τα παιδιά μα την κακοποίηση, με τον ίδιο τρόπο δεν τα φέρνουμε σε επαφή με σχέσει μεσοβέζικε, με σχέσει εκμετάλλευση στην ουσία. Γιατί μια σχέση η οποία είναι μόνο σεξουαλική σχέση ενέχει το στοιχείο τη σεξουαλική εκμετάλλευση και από τι δύο πλευρέ συνήθω. Ε, Όμω εδώ βλέπουμε το, την αντίφαση ότι η μάνα από τη μια το παίζει Πουριτανή και απ' την άλλη επιδίδεται σε συμπεριφορέ οι οποίε το λιγότερο μπερδεύουν τα παιδιά και τα κάνουν να νιώθουν ασχήμα. Για κάποιο χρονικό διάστημα, μετά που χώρισαν οι γονεί μου για δεύτερη φορά, δεν μιλιόντουσαν. Η μάνα μου με τον πατέρα μου δεν μιλιόντουσαν. Αργότερα άρχισε πάλι να έρχεται στο σπίτι μα και συνέχιζα στο ίδιο μοτίβο. Καυγάδε, ιστερικέ φωνέ και βρυσίδια από τη μάνα μου και ο πατέρας μου πάντα να ζητάει να του βάζει η μάνα μου ποτό Σημειώστε το αλκοολικός και σημειώστε το ότι πήγαινε στην πρώην του την κακοποιητική Και τη ζητούσε να του βάζει ποτό Μια μέρα σε έναν καβγά, ενώ ήταν σε διάσταση, ενώ ήταν χωρισμένη Η μάνα μου άρπαξε ένα μαχαίρι και ήταν έτοιμη να του το καρφώσει Έβαλα εγώ τη φωνή και σταμάτησε Εμένα λέει η κοπέλα, αυτό το περιστατικό είχε σβηστεί από τη μνήμη μου. Μου το επανέφερε η μάνα μου σε μια από τι πολλέ φορέ που κατηγορούσε τον πατέρα μου, λέγοντα μου ότι αν δεν φώναζα εγώ θα τον είχε σκοτώσει. Και έλεγε η μάνα μου την ώρα που πήγε να του επιτεθεί με το μαχαίρι, δεν μπορώ να έρχεται και να μου χτυπά λόγια. Άλλε φορέ ερχόταν το βράδυ μεθυσμένο, ενώ είχαν χωρίσει και αυτό ήταν με την κυρία Χ και τη χούφτωνε μπροστά στα μάτια μας και αυτή να τα ανέχετε και να φεύγουμε το αυτοκίνητο. Άρα και με τον πατέρα σας έκανε ευκαιριακό σεξ μπροστά σας. Ή έκανε κινήσεις μπροστά σας που σας έδιναν το μήνυμα ότι έκανε και με αυτόν ευκαιριακό σεξ μετά που είχα χωρίς σας. Μην ξεχνούμε ότι το μικρότερο παιδί το έκανε ενώ ήταν στη διάσταση. Όταν άρχιζαν οι γονεί μου τους καυγάδες ξεσπούσα σε κλάματα και αυτή τη ψυχολογία κουβαλούσα και στο σχολείο. Πόσε φορέ εκπαιδευτικοί συναντούν παιδιά αφηρημένα, συναντούν παιδιά στενοχωρημένα και διερωτούνται γιατί είναι έτσι αυτό το παιδί, γιατί είναι αφηρημένο, γιατί δεν προσέχει το μάθημα, γιατί το ρωτά μια ερώτηση και είναι σαν χαμένο και το παιδί αυτό είναι μάρτυρα οικογενειακή κακοποίηση και είναι και θύμα οικογενειακή κακοποίηση. Η οι αδελφή μου η μεγαλύτερη, θυμηθείτε, είναι 10 χρόνια μεγαλύτερη. Και αυτή στα αχνάρια τη μάνα μου. Έκαμε ένα ψού και έβγαλε την που λέμε στην Κύπρο η μάνα σου, τη μεγάλη σου την αδερφή. Σχέσει με παντρεμένου και μη, δεν παντρεύτηκε και ποτέ και μέχρι σήμερα συζήμε με τη μάνα μου, μάλιστα. Προκοπή. Δε, δεν μιλάω για το ότι δεν παντρεύτηκε προκοπή, για το ότι σε αυτή την ηλικία 60 χρονών ζει μαζί με τη μάνα σου. Γι' αυτό λέω προκοπή. Δεν είναι αναγκαία παντρευτεί μια γυναίκα, αλλά να πάρει τη δική τη ανεξαρτησία, να πάρει τη ζωή τη στα χέρια τη και να ζει μόνη τη, είναι απαραίτητο κομμάτι οριμότητα. Όχι 60 χρόνων και να ζει με τη μάνα τη. Παρακμιακέ καταστάσει. Δύο-τρει φορέ που η αδερφή μου δεν είχε κάποια φίλη να τη συνοδεύσει για τι εξόδου τη, ήθελε να πηγαίνω εγώ μαζί τη. Εγώ δεν ήθελα να βγαίνω μαζί τη και με παρακαλούσε. Μια από αυτέ τι φορέ, εγώ μου 15 χρόνων και αυτή 25, συνάντησε το φίλο τη σε μια μπειραρία εκτό πόλεω. Με είχε αφήσει μόνη στον μπαρ μαζί με αυτόν που συνόδευε το φίλο τη και τον μπαρμαν, χωρί να υπάρχουν άλλοι θαμώνε στο χώρο. Δηλαδή, έφεσε ένα κορίτσι 15 χρονών μαζί με το φίλο του γκόμενου τη και τον μπαρμαν. Πήρε το φίλο τη και έφυγαν. Λέγοντά μου δεν θα αργήσω. Πήγαν και αυτοί να κάνουν σεξ δηλαδή. Έμεινα να περιμένω ώρες Αν με βίαζαν σε εξέθεσε σε πολύ σοβαρούς κινδύνους Σε σοβαρότερους κινδύνους από ό,τι σε εξέθετε η μάνα σου Γιατί η μάνα σου όταν πήγατε σε εκείνο το διαμέρισμα Και σας είπε να καθίσετε στο σαλόνι και πήγε ένα από τα δωμάτια να κάνει σεξ με τον κόμενο Δεν σας είχε εκθέσει σε τόσο κίνδυνο Σε εξέθεσε η αδερφή σου να αφήσει μια ανήλικη μέσα στον μπαρ για ώρες Μαζί με τον μπαρμαν και έναν άγνωστο άνδρα και να φύγει Αυτή ήταν και η τελευταία φορά που τη συνόδευσαν. Μπράβο και ορθά έπραξε. Εννοείται, δεν έλεγα τίποτα στη μάνα μου γιατί φοβόμουν την αδελφή μου. Να ναι, οι σε κάνουν να τους φοβάσει και να μην αντιδρά, να μην λες τίποτα. Και ήξερα ότι θα έκαναν καυγά, αφού η μάνα μου δεν ενέκρινε αυτή τη συμπεριφορά τη αδελφή μου. Οποία υποκρισία, ε! Οπία υποκρισία. Προσπαθούσε να τη βάλει στο σωστό δρόμο και μου έλεγε αν είχατε έναν πατέρα δεν θα τα έκανε η αδερφή σου αυτά Και εγώ να λυπούμε τη μάνα μου παγωνιζόταν μόνη της Αν είχατε μια σωστή μάνα που αναλάβανε την ευθύνη του εαυτού της και των παιδιών της Δεν θα τα κάνατε αυτά όχι αν είχατε έναν πατέρα Μετάθεση ευθύνων, μετάθεση ευθύνων, μετάθεση ευθύνων Ενοχοποίηση του αδυνάτου και ούτω καθεξής Όταν ήμουν 20 ετών γνώρισα τον άνδρα μου Και αραβωνιαστήκαμε η αδερφή μου χαλάστηκε και έκανε τα πάντα για να δημιουργεί προβλήματα σε μένα. Τσακωνόταν με τον αραβωνιαστικό μου για σήμαντους λόγους. Στην παρουσία του αραβωνιαστικού μου κυκλοφορούσε με ράχιστα ρούχα. Φορούσε για παράδειγμα μόνο το εσώρουχο της και μία μπλούζα. Και όταν έσκυβε φαινόταν, διαγραφόταν ξεκάθαρα το σώμα της και δεν σεβόταν κανένα. Ήθελε πάντοτε να γίνεται το δικό της. Άνοιγε την πόρτα του υπνοδωματίου που κοιμόμουν εγώ με τον αρβονιαστικό μου χωρίς να χτυπήσει πρώτα. Αν για παράδειγμα ήθελες να αλλάξεις σταθμό στην τηλεόραση, φώναζε και με το έτσι θέλω το απαγόρευε. Τη θερμάστρα το χειμώνα την είχε σχεδόν κολλημένη επάνω της και όταν πήγαινε να τη μετακινήσεις φώναζε. Ήταν ακατάστατη, έκανε το σπίτι χάλια και απαιτούσε να τη βοηθώ να καθαρίζει τις βρωμιές που αυτή έκανε και αν τολμούσα να πω, όχι, θα είχα την κακία τη. Και τότε σου να 20 και αδερφή σου 30. Ε? Και αντιλαμβάνομαι ότι αραβωνιαστήκατε με τον άντρα σου και μένατε μαζί με τη μάνα σου και με την αδερφή σου κλπ. Κακή συνήθεια αυτή. Ένα νέο ζευγάρι να μένει μαζί με του γονεί ή με την οικογένεια τη κοπέλα ή του άντρα. Φυσικά αυτό έγινε πριν 30 πόσα χρόνια. Αυτό κράτησε δύο χρόνια. Μην αντέχοντα αυτή την πίεση, είχα πάθει κατάθλιψη. Πώ να μην πάθει κατάθλιψη με όλο αυτό, Την ξεπέρασε ευτυχώ γρήγορα. Παντρευτήκαμε και επιτέλου μετακομίσαμε στο δικό μα σπίτι. Και γλιτώσατε. Όταν πηγαίναμε επίσκεψη με τον άνδρα μου καλοκαίρι, και η αδερφή μου φορούσε κοντό παντελόνι, φρόντιζε να κάθεται απέναντί του με τα πόδια τη πάνω στην καρέκλα και τα σκέλια τη ανοιχτά. Καταλαβαίνει το θέαμα. Και η μάνα μου τη έλεγε με τρόπο σιγανά ώστε να μην την ακούσει ο άντρα μου ένα απλό κάτσε καλά. Και αυτή να μην δίνει σημασία και να συνεχίζει να κάθεται προκλητικά απέναντι στον άντρα Εγώ να μην λέω τίποτα για να μην κάνω θέμα μπροστά στον άντρα μου και να μην στενοχωρήσω τη μάνα μου που πάντα τη λυπόμουν. Αυτό που οι ναρκισάρε καταφέρνουν να του λυπόμαστε είναι από τι δεξιότητε τις μεγάλες. Χειριστικότητα. Επίκληση στο συνέστημα. Η καημένη μάνα. Η μάνα θυσία. Μια άλλη φορά ενώ φορούσε κοντή φουστά έσκυβε μπροστά από τον άνδρα μου προκλητικά εν την παρουσία μου. Και λέω εγώ τώρα αν ήθελε να την πέσει στον άνδρα μου θα το έκανε μπροστά στα μάτια μου. Ναι θα το έκανε. Ναι. Ναι. Είναι πιθανό. Είναι δυνατόν. Ήθελε να μου προκαλεί θυμό και ζήλια και εγώ δεν της έδινα την ικανοποίηση αφού καταλάβαινα το σκοπό της. Άλλε φορέ πάλι, ό,τι και να έλεγα σε μία συζήτηση, με έβγαζε λάθο ή τρελή και αυτό με εξόργιζε. Η αδερφή σου προφανώ μιλούσε τη γλώσσα αγάπη τη μάνα σου, το λεγόμενο gaslighting. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο με το επεισόδιο του podcast που εξηγεί τι είναι το gaslighting. Όσο κι αν προσπαθούσα να αποδείξω ότι είχα δίκιο, ήταν αδύνατο. Μου έκανε και άλλα πολλά. Εδώ θέλω να σου πω, να σου σημειώσω, σου κάνω μια σημείωση ότι η τεχνική του γκρίζου βράχου δεν είναι καλή ιδέα όταν κάποιος πολύ προκλητικά μπροστά μας κάνει τέτοια πράγματα. Η καλύτερη ιδέα είναι το no contact. Φυσικά δεν το γνώριζες τότε. Εν τω μεταξύ καθώς φτιάχνω το βίντεο βλέπω ότι στέλνει συμπληρωματικό email η φίλη η οποία λέει θέκλα μου θα σου γράψω ακόμα κάτι αφού σου έχω γράψει τα κυριότερα. Πρέπει να ήμουν 12 με 13 χρόνια. Είχαν βάλει στο βίντεο μια ταινία, ήταν απόγευμα. Ο τίτλος στο εξωτερικό της βιντεοκασέτας δεν ανταποκρίνοντας στο περιεχόμενο και όταν άρχισε το έργο ήταν πορνό και έδειχνε έναν άνδρα να κάνει σεξ με ζώα. Εγώ πρόλαβα να δω και αντί να κλείσουν την τηλεόραση να μην δω περισσότερα, η μάνα μου και η αδερφή μου συζητούσαν και γελούσαν. Μάνα και κόρη τώρα. Αηδία κατάσταση. Ενώ εγώ αν τύχαινε μπροστά στα παιδιά μου όταν ήταν μικρά να έχει ερωτικές σκηνές στην τηλεόραση, απλέ ερωτικές σκηνές όπως φιλή, δεν τα άφηνα να βλέπω. Τι να πω, τι να πω, είναι όπως το κατάλαβα και από προηγουμένως χωρίς να μου δώσει αυτή την πληροφορία ότι ήταν και οι δύο φτήμαν η μάνα και η κόρη. Έκανε αψού η μάνα σου και έβγαλε την αδερφή σου την μεγάλη. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ορθό να εκθέτουμε τα παιδιά σε πορνογραφικό υλικό και τέτοιου είδους και μη ηθικό πορνογραφικό υλικό. Αλλά καθόλου πορνογραφικό υλικό. Πόσο μάλλον αυτό που ήταν μύθικο πορνογραφικό υλικό. Πάμε πίσω στο αρχικό email. Έφευγα από το σπίτι της μάνας μου πάντα θυμωμένη όταν πήγαινα επίσκεψη. Πήγαινα σπίτι μου και έκλαιγα και αναρωτιόμουν γιατί να μου συμπεριφέρεται έτσι. Δεν την είχα πειράξει την αδερφή μου για να δικαιολογείται τόση κακία. Μα δεν χρειάζεται να πειράξει τον αρχισιστή. Μόνο που υπάρχει, ενοχλείται. Και μόνο που είσαι καλά, ενοχλείται. Και μόνο που είσαι παντρεμένη, ενοχλείται. Και μόνο που είσαι άνθρωπο τη ζωή σου να σε αγαπά, ενοχλείται. Όμω αυτή είχε κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε κι εσύ για να έχει μια υγιή σχέση. Μιλούμε τώρα πριν 30 χρόνια που δεν ήταν δύσκολο για μια κοπέλα η οποία επιθυμούσε να έχει μια σοβαρή σχέση να έχει μια σοβαρή σχέση στη σημερινή που είναι δύσκολο. Και πολλές κοπέλες κάνουν τα σωστά και δεν έχουν σχέση. Τότε 30 χρόνια πριν ήταν πολύ πιο εύκολο. Γιατί οι άνθρωποι ήταν πολύ περισσότερον υπέρ του γάμου και της δέσμευσης 30 χρόνια πριν. Γι' αυτό τον λόγο. Άρα αυτή ήταν 30, εσύ σου 20, εσύ παντρεύτηκες, 22 όπως ήσουν αυτή 32, παντρεύτηκες, αυτή δεν παντρεύτηκε και δεν τη είχε κάνει κάτι για να σε ενοχλεί. Την ενοχλούσε που υπήρχε. Γιατί οι ναρκιστέ θέλουν να έχουν όλο το όφελο χωρί τον κόπο. Πώ λέει το ρητό, no pain, no gain. Χωρί κόπο δεν έχει όφελο. Αυτοί θέλουν να έχουν μόνο το όφελο χωρί να κοπιάσουν. Γιατί η δημιουργία μια υγιού σχέση θέλει κόπο. Και πνευματικό αγώνα. Όχι ο εγωισμός μας μπροστά και να κάνουμε ό,τι μας φτιάξει, να Δεν μπορούσα τότε να διανοηθώ ότι η αδερφή μπορεί να ζηλεύει και να μισεί την αδερφή της και η μάνα μπορεί να ζηλεύει και να μισεί την κόρη της, πόσο μάλλον η αδερφή την αδερφή της. Η μάνα μου ποτέ δεν έλεγε κάτι για να τη βάλει στη θέση της, το μόνο που μου έλεγε είναι νευρική η αδερφή σου, μην της δίνεις σημασία. Όλο αυτό συνεχίστηκε μέχρι που εγώ έγινε 32 ετών. Δηλαδή 10 χρόνια, τα πρώτα 10 χρόνια του γάμου σου πήγαινε εκεί πέρα και σε κακοποιούσαν μάνα και κόρη. Η μάνα μου να συνεχίζει το τροπάρι με τον πατέρα μου, να μου λέει να μην το βάζω στο σπίτι μου με τη σύζυγο του την τυχή, την παντρεύτηκε τελικά την κυρία Χ. Ήταν οκ okay μόνο του να τον δέχομαι στο σπίτι μου, αλλά να μην πηγαίνω εγώ στο σπίτι του, ούτε τα παιδιά μου να τα πηγαίνω στον παππού του. Εγώ όχι μόνο δεν έλεγα κάτι, αλλά τη δικαιολογούσα μέσα μου αφού ο πατέρα μου τη είχε καταστρέψει τη ζωή τη. Όλα αυτά που μου απαγόρευε, Άρχισα να τα κάνω στα κρυφά για να μην έχω την οργή της, αλλά όμως γέμιζα με τύψεις και νοχές. Ήταν σαν να καταπατούσα κάτι ιερό, ναι, την μητέρα, την ιερή μητέρα, την Αγία Μητέρα. Ήταν τόση πλήση εγκεφάλου που μου είχε κάνει από μικρή και τον gaslighting, πλήση εγκεφάλου και gaslighting. Σας λέω στην περιγραφή αυτού του βίντεο υπάρχει ο σύνδεσμος για τον gaslighting, το οποίο σημαίνει κάποιος να προσπαθεί να σε βγάλει τρελό και να σε κάνει να νομίζει κιόλας πω είσαι τρελό και να σε φλωμώνει με ψέματα. Με όλη την πίεση από αυτά, σύν τη διαχείριση ενό σοβαρού αυτοανόσου που είχα αποκτήσει, ξεσπούσα ενάντια στον εαυτό μου. Πάθαινα βουλημικές κρίσεις. Κρυβόμουν και έτρωγα ποσότητες γλυκών και όλο αυτό μου δημιουργούσε άλλε ενοχέ ότι δεν ήμουν άξια να αντισταθώ και να διαχειριστώ την υγεία μου και γινόταν ένα φαύλο κύκλο. Να κατηγορώ συνεχώ τον εαυτό μου και να απορριθμίζουμε ψυχολογικά. Να είμαι λειτουργική, αλλά σαν ρομπότ χωρί να νιώθω καλά. Το αυτοάνωσο που έχει μπορεί να ευθύνεται και για τι βουλημικέ κρίσει. Γιατί αν έχει συνδυασμό τύπου 1, με ισούληνο αντίσταση, είναι διαβίτη τύπου 1 που έχει η κοπέλα, που είναι ισούληνο εξαρτώμενη. Αν έχει και ισούληνο αντίσταση παράλληλα, και διαβίτη τύπου 1, τότε σου δημιουργούνται συνεχώ λιγούρε. Και μπορεί να μην είναι θέμα δική σου θέληση, ότι δεν είχε τη θέληση να αντισταθεί στα γλυκά, αλλά να έχει ισούληνο αντίσταση, η οποία ισούληνο αντίσταση σε συνδυασμό με το διαβίτη τύπου 1 να σου προκαλούσε τεράστιε λιγούρε για γλυκά. Δεν μοιραζόμουν με κανένα τι δυσκολίε μου και όταν δεν αντεξάλλω πήγα σε ψυχολόγο. Αυτό το έχω μέχρι και σήμερα. Όταν κάτι με απασχολεί, κλείνομαι στον εαυτό μου και προσπαθώ να το διαχειριστώ μόνη μου. Τώρα που είσαι σε μια ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα και τώρα που βρήκε το θάρρο να μοιραστεί μαζί μα την ιστορία σου, είσαι και στη συμμετοχή ε, δεν είσαι πλέον μόνη σου και μπορεί να μοιράζεσαι μαζί μα αυτά που νιώθει. Και αν θε να μπει και στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή, όπου είναι η ομάδα Zoom που κάνουμε τι γυναίκε κάθε Τετάρτη βράδυ και η συνεχή συζήτηση στο VIPER, θα έχει ακόμη περισσότερη υποστήριξη. Η ψυχολόγο με βοήθησε να διαχειριστώ την όλη κατάσταση. Σε μία από τι συνεδρίε, είχε τηλεφωνήσει η ψυχολόγο στη μάνα μου και τη είπε ότι έχω δικαίωμα να επισκέπτομαι τον πατέρα μου. Αυτή όταν το άκουσε, ούρλιαζε από το θυμό. Μετά από αυτό η μητέρα μου δεν μου μιλούσε για κάποιο χρονικό διάστημα. Άλιστα. Φαντάζομαι, ε, είμαι σίγουρη, μάλλον ότι ο ψυχολόγος σε ρώτησε για να το κάνει αυτό. Μετά από τις συνεδρίες της ψυχολόγου άρχισα να αλλάζω. Αρέωσα τις επισκέψεις στη μητέρα μου και φρόντιζα να πηγαίνω όταν αδερφή μου απουσίαζε. Δεν μπορούσα να βρίσκομαι στον ίδιο χώρο μαζί τη. Μόνο ο τρόπο που με έβλεπε με απορρίθμιζε. Αλήθεια. Το βλέμμα μόνο των ναρκισσακίων μπορεί να σε χαλάσει, να σε ρίξει στα πατώματα ψυχολογικά, να σε απορριθμίσει. Κάπω έτσι πέρασαν τα χρόνια. Λειτουργούσαμε σαν οικογένεια στα γιορτινά τραπέζια και με τον πατέρα μου μαζί. Είχε ξεκόψει αρκετά από το ποτό και είχαν ηρεμήσει τα πνεύματα μεταξύ του. Και με την αδερφή μου έμεινα στα τυπικά. Κάτι σαν low contact. Κατά καιρού η μάνα μου με κάποια αφορμή πάλι μου έλεγε για τα βάσανα που πέρασε με τον πατέρα μου, τον κακολογούσε με το ίδιο πάντα μίσο και κάποιε φορέ έκλαιγε. Συγκινούμουν κι εγώ και έκλαιγα και την παρηγορούσα λέγοντα τη ότι άξια μα μεγάλωσε! Άξια, άξια, Άγια μάνα! Να με ρωτά τι κάνει ο πατέρα μου και αν έρχεται να μα βλέπει. Η έγνοια τη στον πατέρα σου να τον ελέγχει κι αυτόν. Και τώρα έρχομαι στο 2023. Ο πατέρας μου σε μια επίσκεψη μου λέει κάποια παράπονα για τη σύζυγό του, την κυρία Χ. Και εγώ αυτόματα, παρορμητικά, σε έξαλλη κατάσταση, μετά αυτά που είχα ακούσει να κατηγορεί τη γυναίκα του, του λέω. Τα ίδια έκανες και με τη μάνα μου. Και του ανέφερα το περιστατικό που μου είχε πει η μάνα μου, ότι όταν ήταν έγκυος, αυτός έτρεχε στην Μπιπ, στην κυρία Χ. Τότε αυτός για πρώτη φορά στη ζωή του άνοιξε το στόμα του και κατηγόρησε τη μάνα μου λέγοντας «Εγώ δεν έκανα ποτέ κάτι τέτοιο. Εκείνη έτρεχε με τον κόμενο όταν ήταν έγκυος εσένα». Όταν το άκουσα αυτό έφρυξα. Δεν πίστευα στα αυτιά μου. Αν δεν ήμουν φτιστή ο πατέρας μου θα είχα αφιβολή αν είμαι κόρη του. Τότε άρχισε να μου λέει και άλλα. Δεν μπορούσα να τα πιστέψω. Όταν ήταν μικρό ο μεγαλύτερο αδερφό μου, ένα βράδυ ξύπνησε και έκλαιγε ψάχνοντα τη μάνα του. Ο πατέρα μου σηκώθηκε και αυτή έλειπε από το σπίτι. Δηλαδή κοιμόταν ο άντρα τη και τα παιδιά τη και αυτή έλειπε από το σπίτι. Οι γείτονε του έβαζαν ραβασάκια κάτω από την πόρτα για να του ανοίξουν τα μάτια. Ότι όταν ο πατέρα μου εργαζόταν νυχτερινέ βάρδιε, αυτή έκανε άλλα. Τότε ο πατέρα μου είχε πάρει τον αδελφό μου και πήγε στη μάνα του κλαίγοντα και τη είπε ότι θέλει να χωρίσει. Η μάνα του δεν τον έβαλε στο σπίτι και του είπε: Πήγαινε γέμου στα παιδιά σου. Την συγχώρεσα, μου λέει. Δεν ξέρω πόσο διάστημα πέρασε και ο πατέρας μου είχε πάει να δουλέψει στο εξωτερικό για να βοηθήσει την οικογένεια. Έστελνε τα χρήματα στη μάνα μου για να τα κουμαντάρει. Τη είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, δεν τη έλειπε τίποτα. Και μετά ο πατέρας μου, μετά από κάποια χρόνια, επέστρεψε στην οικογένειά του. Ήθελα μου λέει να είμαι κοντά σας όταν μεγαλώνατε Και τι του είπε η μάνα μου Γιατί ήρθες Είχε πάει στο εξωτερικό να δουλέψει να στείλει χρήματα Και όταν επέστρεψε του είπε γιατί ήρθες Θυμάμαι εγώ ως παιδί ακόμη τα δώρα που μας είχε φέρει σε μια από τις φορές που μας επισκεπτόταν Όχι ένα, δύο, τρία στον καθένα και δώρα αξία. Βλέπεις η επιστροφή δεν άρεσε στη μάνα μου, της έκανε χαλάστρα Δεν θα μπορούσε να έχει το ελεύθερο Τη έστελνε τα λεφτά αυτό που δούλευε στο εξωτερικό και όχι μόνο δεν αποταμίευε, αλλά αυτή έκανε ζωάρα, φορώντα τα στον πατέρα μου και αφήνοντα και χρέο. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί τότε με τι διατροφέ να μην ήταν αλήθεια ότι δεν έφταναν τα χρήματα, να τα χρησιμοποιούσε για τον εαυτό τη. Ο τελευταίο γκόμενο που είχε η μάνα μου ήταν και η αιτία του χωρισμού και όχι η κυριαρχή όπως βόλευε τη μάνα μου να μας λέει. Τον τελευταίο γκόμενο τον είχε φέρει σε επαφή με τρόπο με τον πατέρα μου ώστε να γίνουν φίλοι και μετά έγιναν και οικογενειακοί φίλοι. Μια φορά μου είπε ο πατέρας μου που είχαν πάει σε ένα κέντρο με μουσική, σε μια ταβέρνα με μουσική, με το φιλικό ζευγάρι, όπως καθόντουσαν από το απέναντι τραπέζι είδε ένα άτομο να βλέπει επίμονα κάτω από το τραπέζι τους και τότε κοίταξε ο πατέρας μου και τι είδε ο φίλος του κρατούσε τη γάμπα της μάνας μου. Βγήκαν έξω και πιάστηκα στα χέρια. Και τότε αυτοί, δηλαδή ο γκόμενος και η μάνα μου, τους ανακοίνωσαν ότι αγαπιόντουσαν και έφυγαν μαζί, αφήνοντας τη γυναίκα του γκόμενου που ήταν έγκυος και τον πατέρα μου. Μαζί είχε φροντίσει να πάρει και την κόρη της τη μεγάλη, εγκαταλείποντας εμένα και τον αδελφό μου. Μετά από κάποιες μέρες επέστρεψε ο φίλος στην οικογένεια του και η μάνα μου σπίτι. Ο πατέρας μου όμως δεν τη δέχθηκε και έφυγε. Μετά είχε γνωρίσει την κυρία Χ. Ακούστε, ακούστε τις ναρκισάρες ολκείς που αυτές κατακερατώνουν τον άνδρα τους, το χωρίζουν ή τις χωρίζει αυτός όταν δεν αντέχει άλλο το κέρατο που τα κέρατα το πιάνουν γκάιρο και μετά του βγάζουν φήμη ότι αυτός φταίει που χώρισαν γιατί γνώρισε μια γυναίκα μετά που χώρισε. Η γνώρισε μια γυναίκα μετά που τον κατακεράτωσε η δική του γυναίκα. Ξέρω πολλέ τέτοιε περιπτώσει. Και λένε στα παιδιά του μετά την αφήγηση ότι εγώ ήμουν μια καλή σύζυγος και μια καλή μάνα και ο πατέρα σα με κεράτωσε. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η μάνα είχε πολλαπλού γκόμενου, πολλαπλέ εξωσυζυγικέ καταστάσει και όταν ο άντρα τη το έμαθε. Είτε την απάτησε και τη χώρισε, είτε τη χώρισε και μετά γνώρισε άλλη γυναίκα. Και μετά τη φταίει το τρίτο πρόσωπο. Ρώτησα συγγενεί και διασταύρωσα αυτά που μου είχε πει ο πατέρα μου. Ήταν όλα αλήθεια. Επίση, δεν τον άφηνε να μα παίρνει στην οικογένειά του. Φοβόταν μήπω μας έπαιρνε από κοντά τη. Δεν του έδινε διαζύγιο και όταν πήγαν δικαστήριο, Αφού νομικά ο πατέρας μου το δικαιούταν από τα χρόνια που ήταν σε διάσταση, είπε στο δικαστή αφού ψεσκιμόμασταν μαζί. Άρα επίτηδες αυτή έκανε σεξ με τον άνδρα της για να μην του δώσει διαζύγιο. Κατίναρκη Σάρες! <σφυ> διαζύγιο του έδωσε μετά από πολλά χρόνια όταν εγώ ήμουν 33 ετών και ζήτησε και χρηματικό ποσό για να υπογράψει το διαζύγιο. Λοιπόν, η μάνα σου είναι high grade narcissist, υψηλού δυναμικού ναρκιστήρια και ο πατέρα σου είναι low grade narcissist. Χαμηλού δυναμικού ναρκιστή. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι εξαρτωμένο, αλλά είναι και αυτό ναρκιστή. Γιατί δεν πήρε την ευθύνη του στα χέρια του, δεν στάθηκε να σηκώσει, να υψώσει ανάστημα απέναντι στη μάνα σου και να σα προστατεύσει, μόνο το έριξε στο ποτό. Και κουβάλησε μαζί του στην ταλαιπωρία όχι μόνο εσά, αλλά και την κυρία Χ. Μετά από αρκετό διάστημα και πολλή σκέψη μέσα μου, είπα, είναι μάνα σου, είναι μεγάλη σε ηλικία, εσύ πρέπει να πας να τη δεις. Και έτσι έκανα, πήγα σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και εκεί που μιλούσαμε για άλλα θέματα, τσουκ, πέφτει και καθιερωμένη ερώτηση. Τι κάνει ο πατέρας σου, έρχεται? Όχι της λέω, όχι καιρό. Και τότε... Άρχισε να τον κατηγορεί, όπως έκανε πάντα. Τώρα όμως ήξερα την αλήθεια και δεν τη μου. Και όσο άκουγα τις κατηγορίες, στα αυτιά μου αντιχούσαν τα λόγια του πατέρα μου, αυτά που δεν τολμούσα να τις πω με λόγια, τα απαντούσα από μέσα μου και όταν σταμάτησε τις είπα. Εμένα είστε και οι δύο γονείς μου. Σας έχω και τους δύο ίσους. Δεν θέλω να με βάζετε στη μέση. Τα λάθη σας εσείς τα ξέρετε, βρείτε τα μόνοι σας. Εμείς δεν φταίξαμε σε τίποτα. Δεν μπήκατε ποτέ στη θέση μας να δείτε πώς νιώθαμε εμείς σαν παιδιά. Και τότε τι μου απαντά με το ίδιο αγριεμένο και σκοτεινιασμένο βλέμμα που είχε πάντα όταν θύμωνε ή κατηγορούσε τον πατέρα μου. Δεν περίμενα ποτέ να μου μιλήσει με αυτόν τον τρόπο και να μου πει αυτό. Ποιο τη λέω. Δεν απαντούσε. Ποιο. Να μου ανοίξει κουβέντα για τον πατέρα σου, μου λέει. Μα αφού εσύ την άνοιξε, τη λέω. Και εσύ με ρώτησε αν έρχεται. Όχι, μου λέει. Εσύ άνοιξε την κουβέντα. Και τα λάθη μου θα τα πάρω μαζί μου την αρχισάρα. θα Θέ έκλαμπο θέλει εκείνη την ώρα. Εγώ θα τη τα έλεγα όλα εκείνη την ώρα. Έλα εδώ, βρε ψεύτρα, ανήθικη παλιογυναίκα, που μου λέγε ψέματα τόσα χρόνια και παρουσίαζε τον εαυτό σου ω θύμα, ενώ ήσασταν και οι δύο αξιοκατάκριτοι. Και άχρηστοι γονεί, και οι δύο. Και εσύ περισσότερο. Λέμε. Higher grade narcissist, υψηλότερου δυναμικού ναρκισιστή η μάνα. Χαμηλότερου δυναμικού ναρκισιστή ο πατέρα. Όχι συνεξαρτώμενος. Εκείνη την ώρα που με έβγαζε τρελή, μέσα στα μούτρα μου, άρχισα να τρέμω από το θυμό, μέσα στα αυτιά μου αντιχούσαν τα δικά σου λόγια, gaslighting, το είχα υποστεί αμέτρητες φορές, χωρίς τότε να γνωρίζω, όμως τώρα όχι, χαίρομαι να με ακούτε μέσα στα αυτιά σας, όταν έχετε να κάνετε με τέτοια αχρία άτομα. Άτε, φτάνει μου λέει ως εδώ, κατάλαβα, Πω δεν σε έχω ανάγκη, έχω του σκύλου μου και την κόρη μου. Δηλαδή την μεγάλη, την 60χρονη, την κόρη τη. Τότε εγώ τη λέω: Δηλαδή εγώ δεν είμαι κόρη σου, είμαι μόνο του πατέρα μου, και με έδιωξε. Άλλη, Καλά σου έκανε και σε διώξε. Και να πα full no contact. Έχουν περάσει τρει μήνε, δεν έχουμε έρθει σε επαφή. Πριν μια εβδομάδα βρήκα αναπάντητη κλίση στο κινητό μου, χωρί να το ακούσω να χτυπάει. Δεν το άκουσα, ούτε εγώ να χτυπάει ούτε κανεί άλλο. Τι, πήρε και το έκλεισε αμέσω, μετά νιώσε ή νόμιζε ότι θα το δω και θα την πάρω πίσω. Ναι, σου έκανε επίτηδε αναπάντητη για να το δει και να την πάρει πίσω και να σου πει Εσύ με παίρνει, Εσύ θέλει σχέσει μαζί μου. Δεν έκανα καμιά κίνηση να επικοινωνήσω και ούτε να κάνει. Ούτε να κάνει κίνηση να επικοινωνήσει μαζί τη από τούδε και στο εξή. Μετά από αυτά που είχα μάθει, κάτι έσπασε μέσα μου, επιτέλου. Νέκρωσαν τα συναισθήματα που είχα για τη μάνα μου Επιτέλους Τόση κοροϊδία, τόσο μίσος, τόσο πόλεμος προς τον πατέρα μου Γιατί επειδή είναι μαλάκα η μάνα σου, sorry Δυστυχήσαμε απλώς για τον εγωισμό της, ναι Ή τον εγωισμό τους, ναι τον εγωισμό τους Και οι δύο είναι ναρκισίστες σου λέω Είναι δυο ναρκισί μαζί μαζι γονεις σου Τι γυναίκα ήταν αυτή, ναρκισάρα Αγάπησε ποτέ τα παιδιά της, όχι ή μάλλον αγάπησε με την ψυχή που έχει, την κενή, τη μαυριδερή, την αρκισιστική. Ή αγαπούσε μόνο τον εαυτό της, έβλεπε μόνο την καλοπέραση της. Και πώς να εκμεταλλεύεται τα συναισθήματα των άλλων και να παίρνει αρκισιστική τροφοδοσία ακόμη και από τα ίδια τα παιδιά της. Σε γονεοποίησε κιόλας, το καταλαβαίνει. Ε? Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω και το playlist για τη γονεοποίηση. «Κατέστρεψε τη ζωή τόσων ανθρώπων και ακόμα δεν τα βάζει κάτω και να συνεχίζει το παραμύθι της». «Εσύ να τα βάλεις κάτω και να κόψεις κάθε σχέση με αυτή την άθλια, αχρία γυναίκα». Με πολύ θυμωμένη μαζί της. Και με τον πατέρα σου και με αυτή. Και ο πατέρας μου γιατί αδιαφορούσε για τις ανάγκες μας. Επειδή είναι και αυτός ναρκιστιστής. Το έκανε για, την, για να την εκδικείτε ή αδιαφορούσε και κοίταζε μόνο τον εαυτό του. Και τα δύο. Οι ναρκισιστέ ασχολούνται μόνο με τον εαυτό του και με τι διαμάχε που έχουμε με άλλου ναρκιστέ. Είναι τόσο πολύ μπλεγμένοι μέσα στη ψυχοπαθολογική διαμάχη που έχουμε με τον άλλο ναρκιστή, που χέστηκα για τα παιδιά. Και γιατί δεν έβαζε ένα τέλο μαζί τη αφού είχε προχωρήσει, γιατί ήταν έντονη η ψυχοπαθολογική έλξη. Προφανώ η κυρία Χ δεν ήταν ναρκισάρα και δεν τον κάβλωνε αρκετά. Συγνώμη που τα λέω έτσι. Είχε αισθήματα. Η απλώ ήθελε επιβεβαίωση για το θυγμένο ανδρισμό του. Δεν με ενδιαφέρει. Το έκανε και κάνοντα το δεν σα προστάτευε και τη έδινε τροφή να συνεχίσει να είναι αυτή η αλητήριο που ήταν. Αυτό ο αλυτήριο άνθρωπο που ήταν. Γιατί μάνα μου έχω παγώσει. Τον πατέρα μου από τη μία τον λυπάμαι, πήγε και αυτό θύμα, και από την άλλη νιώθω θυμό. Να μην τον λυπάσαι τον πατέρα σου γιατί είναι εξίσου υπεύθυνο για όσα πέρασατε εξίσου υπεύθυνο. Και η αδελφή μου, τι άνθρωπο ήταν, η αδελφή σου είναι η Ναρκισάρα επίση. Ακολούθησε το ένδοξο μοντέλο τη μάνα σα. Δεν ξέρω, Θέκλα μου, τι να κάνω αν με πάρει τηλέφωνο η μάνα μου. Να την μπλοκάρει τη μάνα σου να μην μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Και α σε πάρει από άλλο αριθμό να τη το κλείσει τα μούτρα τη, να πα no contact. Εγώ αυτή τη στιγμή που σου γράφω νιώθω ότι δεν είχα ποτέ οικογένεια και όταν λέω οικογένεια, εννοώ τη μάνα μου, αφού αυτήν ένιωθα πω είχα κοντά μου. Δεν είχε ποτέ οικογένεια. Ούτε πατέρα είχε, ούτε μάνα είχε, ούτε αδερφή είχε. Δεν είχε οικογένεια. Είχε κάποιου κακού ανθρώπου να σε εκμεταλλεύονται και να σε πονάνε. Ζητώ συγγνώμη για τη μεγάλη επιστολή και περιμένω με ανυπομονησία την άποψή σου και τι απαντήσει στα ερωτήματα μου. Ιστερόγραφο συνήθισε αυτό το λειτουργήμα που κάνει. Επειδή φίλοι βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή, το έκανα βίντεο. Το έχω πει και άλλε φορέ ότι από πέρσι, από τον 15 Αύγουστο του 23, μόνο όποιο βρίσκεται στο τρίτο επίπεδο τη συμμετοχή και πάνω μπορεί να στείλει email και αυτό να γίνει βίντεο. Όσοι στέλνετε email και μάλιστα κάποιοι στέλνουν και 10.000 λεξί και 15.000 λεξί email, δεν τα απαντώ. Ούτε τα διαβάζω, ούτε τα απαντώ, γιατί δεν υπάρχει τρόπο και χρόνο. Αν όμω κάποιο βρίσκεται στη συμμετοχή, ένα από τα προνόμια που έχει βρισκόμενο στη συμμετοχή είναι μια επιστολή που θα μου στείλει να γίνει βίντεο. Λοιπόν, και οι δύο γονείς της κοπέλας Ναρκισσάρες Ολκής και οι δύο γονείς κατάπτυστοι. γιατί δεν προστάτευσαν τα παιδιά τους και έκαναν παιδιά με κάθε ανοριμότητα και χωρίς καθόλου σοβαρότητα, Ότι απέναντι στον εαυτό τους, ούτε απέναντι στα παιδιά, Κακοποίηση παιδιών σε πολλαπλά επίπεδα και ψυχική κακοποίηση και συναισθηματική κακοποίηση και πνευματική κακοποίηση. Gaslighting από τους γονείς προς τα παιδιά. Ο πατέρας που δεν μιλούσε, κακός δεν μιλούσε. Κακός δεν μιλούσε. Εάν βρίσκεστε σε ένα γάμο ή σε ένα διαζύγιο στο οποίο το άλλο πρόσωπο είναι ένα τσουγλάνι το οποίο λέει συνεχώς επιτιδευμένα ψέματα και κάνει πλήση εγκεφάλου στα παιδιά εναντίον σας, πείτε την αλήθεια στα παιδιά. Τη μάνα σου τη χώρισα γιατί με κεράτωνε. Πείτε την αλήθεια. Μην μπείτε σε λεπτομέρειες. Πείτε την αλήθεια. Μην αφήνετε τον αρχισιστή να παίξει το παιχνίδι του, να κάνει πλήση εγκεφάλου στα παιδιά σας και εσείς δεν θα βγείτε μάρτυρες από πάνω και άγιοι. Είστε κι εσείς κακοποιητές. Γιατί δεν αναλαμβάνετε την ευθύνη να προφυλάξετε τα παιδιά σας από τη ζημιά που κάνει το ψέμα και το gaslighting. Στην περιγραφή του βίντεο θα βάλω και το σύνδεσμο με το βίντεο που έχει τίτλο «Μην ταΐζεις τον αρκησιστή, σταμάτα να του δίνει αυτό που θέλει» που λέει ακριβώς αυτό το πράγμα, πως όταν χωρίσουμε έναν άνθρωπο που είναι αρκησιστής πρέπει να σταματήσουμε να τον τροφοδοτούμε. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ και για τη φίλη που έστειλε την επιστολή και για όσα ανθρώπους γεννήθηκαν και μεγάλωσαν μέσα σε οικογένειες που και οι δύο ενήλικες ήταν αρκησιστές, είτε υψηλότερου είτε χαμηλότερου βαθμού. Και που οι γονεί του αντί να προστατεύουν τα παιδιά του, κοιτούσαν τον κόλλο του. Sorry για την έκφραση. Φίλοι, ήρθε η ώρα να αποδεσμευτεί, να κόψει τα δεσμά που σε ενώνουν και με τον ένα και με τον άλλο. Κράτα τι αποστάσει σου. Με τη μάνα σου οπωσδήποτε νοοκόντα και τον πατέρα σου να το φέρει πρώτον ευθυνών του. Και να του τα πει. Δείξε του και αυτό το βίντεο, αν Και να του πει γιατί δεν είχε τη δύναμη να μα πει την αλήθεια. Γιατί δεν σκεφτόσουν ότι εμεί μέναμε με αυτό το τέρας όταν εσύ έφευγε. Γιατί ήσουν τόσο, τόσο δούλο τη μάνα μα. Το να είσαι γονιό είναι ένα ρόλο που επισέρει Μεγάλη ευθύνη και μόνο αν αναγνωρίσεις την ευθύνη του ρόλου σου μπορείς να είσαι γονέικος γονιός. Διαφορετικά είσαι ένας άθλιος, κακοποιητικός γονιός. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω ενθαρρυντικές σκέψεις, ενθαρρυντικά μηνύματα προς τη φίλη. Η ζωή αρχίζει στα 50, το έχουμε πει πολλές φορές και νομίζω ότι είναι ένα, είναι ένα χρονικό ορόσημο ...που μπορούμε να αφήσουμε πίσω μας ό,τι μας ταλαιπωρούσε στο παρελθόν και να πορευτούμε στη ζωή ανάλαφρη από τα βαρύδια μα. Και ο πατέρα σου βαρύδι είναι, και η μάνα σου βαρύδι είναι, και η αδερφή σου βαρύδι είναι. Κόψε του να ησυχάσει και να είσαι ελεύθερη, χωρί ενοχέ και χωρί τύψει. Θέλω την αγάπη μου.